Ντενεκεδούπολη, της Ευγενίας Φακίνη. Εγώ, ο ήλιος, που τόσο έχουν δει τα μάτια μου, θα σας πω μια παράξενη ιστορία. Υπάρχει μια πολιτεία, αλλιώτικη από τις άλλες. Δεν είναι φτιαγμένη από τούβλα, πέτρες, τσιμέντο και γυαλί. Είναι φτιαγμένη ολόκληρη από ντενεκέδες. Τα σπίτια, το σχολείο, τα δέντρα, τα σύννεφα, τα λουλούδια, όλα είναι ντενεκεδένια. Τι λένε πώς αλλιώς. Ντενεκεδούπολη. Και μένουν, τι άλλο, ντενεκεδάκια. Άδεια, σκουριασμένα, παλιά ντενεκεδάκια. Βρέθηκαν πεταμένα στο σκουπιδότοπο, χωρίς τίποτα δικό τους και είπαν «Δεν φτιάχνουμε μία πολιτεία που να μένουμε μόνα μας και να έχουμε την ησυχία μας». Το είπαν και το έκαναν. Ενά τώρα η Ντενεκεδούπολη. Λάμπουν στον ήλιο οι τσίγκινες στέγες, τα χάλκινα στενά και η ντενεκεδένη κάτοική της. Τα ντενεκεδάκια που μένουν εδώ έχουν περίεργα ονόματα. Σαρδέλας, Μιλίτσα, Βουτυρένιος, Σοφός, Οκέι Μπαμ Μπαμ. Ο Σαρδέλας είχε πριν το πετάξουν σαρδέλες και είναι ευτυχισμένος που επιτέλους είναι ελεύθερος. Ο σαρδέλας, τίμιος και εργατικός, φίλος είμαι με τους φίλους και με τους κακούς κακός. Είμαι ο σαρδέλας κι όχι ο καραμέλας, είμαι ο σαρδέλας κι όχι ο καραμέλας. Σου και αρού και δε έλας, είμαι ο σαρδέλας. Έλας, είμαι ο σαρδέλας. Η Μιλίτσα δεν θέλει να θυμάται την εποχή που είχε κομπό στα μήλο και στεκόταν στο ράφι του μπακάλι. Είμαι η μικρή, μικρή Μιλίτσα. Κι όπως όλα τα κορίτσια, έχω ομορφιά και χάρη. Είμαι κι αξιοπαλικάρι, έχω ομορφιά και χάρη. Είμαι κι αξιοπαλικάρι, κι όταν χρειαστεί, είμαι κι αξιοπαλικάρι. Ο Βουτυρένιος χαίρεται που τώρα δεν του παίρνουν το βούτυρο για τα γλυκά, τα μακαρόνια, το κρέας. Και η Μπαμπάμ που είχε κόκα-κόλα γλίτωσε από το κρύο του ψυγείου. Φίλε μου αγαπημένη, εγώ είμαι από το ξέρι. Ήρθα από το Αμερική, τώρα κάθομαι εκεί. Οκ, Μπαμπαμπάμ, οκ, Μπαμπαμπάμ, οκ, Μπαμ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 π
παλιό κουτί του καφέ, ένιωθε πολύ μόνος μέσα στα σκοτεινά ντουλάπια. Σοφό με λένε οι φίλοι μου και μηχανές καρώνω εγώ και το μόνο.
είναι ευτυχισμένοι που ζουν στην Τενεκεδούπολη. Σήμερα τα Τενεκεδάκια έχουν μεγάλες ετοιμασίες. Μεθαύριο είναι η πιο σπουδαία και η πιο μεγάλη γιορτή της Τενεκεδούπολης. Όλοι βοηθάνε. Άλλος σας πρίζει με ασβέστη, άλλος κρεμάει χρωματιστά λαμπιόνια, άλλος στερεώνει τα σημαίακια και άλλος απαγγέλει το πείμα που θα πει. Ο Σαρδέλας κάθεται με τη Μιλίτσα και ετοιμάζουν το λόγο που θα βγάλει η Μιλίτσα στη γιορτή. Έτσι όπως κουβεντιάζουν, δεν έχουν πάρει είδηση κάποιον που πλησιάζει. Είναι ένας μεγάλος ντενεκές του λαδιού. Ανεβαίνει πάνω στην εξέδρα που ετοιμάζουν για τη γιορτή και αρχίζει να βγάζει λόγο. «Λαέ μου! Τι άγρια φωνάρα ήταν αυτή!» Ο Σαρδέλας και η Μιλίτσα πήδηξαν ξαφνιασμένοι. «Από πού πετάχτηκε έτσι ξαφνικά αυτός ο τεράστιος ντενεκές? Πώς βρέθηκε?» Ποτέ πριν δεν τον είχαν ξαναδεί. Τα άλλα ντενεκεδάκια που άκουσαν και αυτά τη φασαρία και την αγριοφωνάρα του, πλησίασαν και κοίταξαν παραξενεμένα. «Καταλαβαίνω», τους λέει, «η μεγάλη συγκίνηση δεν σας αφήνει να μιλήσετε. Ήρθα από πολύ μακριά για να σας κυβερνήσω. Χρειάζεστε έναν κυβερνήτη». «Μόνοι μας τα καταφέρνουμε μια χαρά», λέει ο Σαρδέλας. «Με μένα αρχηγό θα τα καταφέρνετε δυο χαρές». «Ωραίο αστείο», είπα και πάλι. «Λοιπόν, κύριε, δεν μας είπες το όνομά σου?» «Λαδένιος. Όλοι με φωνάζουν Λαδένιο». «Λοιπόν, κύριε Λαδένιε, δεν χρειαζόμαστε αρχηγό. Κυβερνήτη, όπως είπες». «Φαίνεται, ντενεκεδάκια μου, ότι δεν με καταλάβατε καλά. Αποφάσισα να σας κυβερνήσω και θα το κάνω». «Εμείς δεν σε θέλουμε», λέει η Μιλίτσα. «Δεν σας ρώτησα αν με θέλετε. Είμαι πιο μεγάλος και κάνω ό,τι θέλω. Όποιος δεν συμφωνεί θα δοκιμάσει αμέσως πόσο δυνατός είμαι». Και μια και δυο αρχίζει τις διαταγές. «Να μην τραγουδάτε. Να μην χορεύετε. Να μην μιλάτε πάνω από δυο. Να μην πηγαίνετε ταξίδια. Να μην λέτε το γράμμα ρο, γιατί δεν μ' αρέσει. Η μεγαλύτερη γιορτή θα είναι η σημερινή μέρα». «Αυτά για την ώρα. Το ταξίδι μου άνοιξε την όρεξη. Σαρδέλα και εσύ Μιλίτσα, φέρτε μου να φάω. Θέλω 30 μήλα, 20 πορτοκάλια, 80 πατάτες, 300 χλάδια, 18 μπανάνες, 52 μανταρίνια, 60 κεράσια χωρίς κουκούτσια, 36 κουνουπίδια και 48 μελιτζάνες». Και πιστέψτε με, τα έφαγε όλα αυτά. Και έπειτα έπεσε για ύπνο. «Ξυπνήστε με το μεσημέρι για το κανονικό φαΐ και μη φύγετε από κοντά μου για να μου διώχνετε τις μύγες». Χωρίς δεύτερη κουβέντα, ξαπλώνει και αρχίζει ένα ροχαλιτό που τράνταξε όλη την Τενεκεδούπολη. Τα ντενεκεδάκια μαζεύτηκαν και άρχισαν να σκέφτονται τι να κάνουν. «Θα μας τρώει το φαΐ μας. Θα μας τυρανάει. Δεν θα μας αφήνει ούτε να παίζουμε. Πώς θα γλιτώσουμε?» «Ποιος βρώμησε λοιπόν το πηγάδι μου? Ποιος να το κάνε, ποιος? Ποιος να το κάνε, ποιος?» «Ποιος χάλασε λοιπόν τα λουλούδια μου? Έκαψε λοιπόν τα βιβλία μου? Ποιος να το κάνε, ποιος? Ποιος να το κάνε, ποιος?» Ο Βουτυρένιος τότε λέει: «Να του πούμε να τρώει λιγότερο. Είναι ευγενικός και θα συμφωνήσει». «Ποιος είναι ευγενικός, ο Λαδένιος? Ας γελάσουμε». «Και όμως είναι», επιμένει ο Βουτυρένιος. «Θα πάω και θα δείτε». Και πραγματικά πηγαίνει και του λέει:
«Κύριε Λαδένιε, μήπως μπορείτε να τρώτε λιγότερο?» «Και γιατί παρακαλώ να τρώω λιγότερο?» «Για να φτάνει για όλους μας το φαΐ». «Δε με νοιάζει καθόλου αν φτάνει για όλους το φαΐ. Και φεύγα από εδώ γρήγορα πριν σηκωθώ και σαρπάξω». «Ε, καλά, μια κουβέντα είπαμε». «Ακόμα εδώ είσαι?» Ο Βουτυρένιος γυρίζει με κατεβασμένα μούτρα και τους λέει τι έγινε. Τότε πετιέται ο Κέι Μπαμ Μπαμ. «Ε, λοιπόν, εγώ το βρήκα. Να τον γαργαλάμε, να τον γαργαλάμε, μέχρι να δεχτεί αυτά που θέλουμε». «Μα έχεις δει κανένα να συμφωνεί με αυτά που θέλεις, γελώντας?» «Ω, εγώ θα δοκιμάσω». Πηγαίνει λοιπόν στο Λαδένιο και αρχίζει να το γαργαλάει, να το γαργαλάει και ο Λαδένιος να γελάει, να γελάει, να γελάει. «Α, μπράβο, πόσο μου αρέσει το γαργαλιτό. Σε διορίζω αρχιγαργαλιτή μου. Θα έρχεσαι κάθε πρωί και θα με γαργαλάς πρώτα από δεξιά και έπειτα από τα αριστερά. Σύμφωνοι?» «Οκ. Και ο Κέι Μπαμ Μπαμ γυρίζει στα ντανικεδάκια κατευχαριστημένος που διορίστηκε αρχιγαργαλιστής. «Καλά, έγινες αρχιγαργαλιστής, αλλά με την υπόθεσή μας τι έκανες?» «Ω, το ξέχασα». «Λοιπόν, εγώ το βρήκα πάλι», λέει ο Βουτυρένιος. «Να του κλείσουμε το στόμα με μαγνήτη. Δε θα μπορεί να το ανοίγει και να τρώει?» «Αχ, Βουτυρένιε, κουτός ήσουν και κουτός θα μείνεις. Ο μαγνήτης θα πιάσει και εμάς, αφού είμαστε και εμείς τενεκεδάκια». «Όχι, εγώ θα πάω. Επήγαινε, πεισματάρι. Μόνο κατά δω μην έρθεις με το μαγνήτη και κολλήσουμε όλοι». Ο Βουτυρένιος λοιπόν αυτό ακριβώς έκανε. Πήγε και έφερε το μαγνήτη και κόλλησαν όλοι. Ένα ολόκληρο πρωινό πάσχιζαν να ξεκολλήσουν. Και ξεκόλλησαν τη στιγμή που ο Λαδένιος φώναζε. «Σαρδέλα, Μιλίτσα, πού είστε?» «Πεινάω, φέρτε μου πάλι φαΐ». «Πάλι?» «Ναι, πάλι. Ο αέρας της Ντανικεδούπολης μου άνοιξε την όρεξη». Ο Σαρδέλας και η Μιλίτσα τι να κάνουν? Πάνε να φέρουν το φαΐ. Ο Λαδένιος μουρμουρίζει ευχαριστημένα. Έρχεται πάλι το φαΐ. Τα ντανικεδάκια απελπισμένα βλέπουν το Λαδένιο να κατεβάζει τεράστιες ποσότητες φαγητού. Με τόσο φαΐ θα χόρτενε ολόκληρη η Ντανικεδούπολη για μία εβδομάδα. Και περάσανε μέρες πολλές. Ο Λαδένιος έτρωγε, κοιμόταν, ξύπναγε, διάταζε. «Να διώχνετε μακριά όλα τα μικρά ντενεκεδάκια, κάνουν φασαρία και με ενοχλούν. Να φυσάτε δυνατά, να φεύγουν τα σύννεφα, θέλω να βλέπω τον ήλιο. Από εδώ και μπρος, όλα τα κορίτσια θα φοράτε καφέ φιόγκους, τα αγόρια καφέ παντελόνια». Τα ντενεκεδάκια ψιθυρίζουν στεναχωρημένα. «Κάτι πρέπει να κάνουμε. Σίγουρα κάτι πρέπει να κάνουμε». Ένα βράδυ μαζεύτηκαν όλοι στο σπίτι του Σαρδέλα. Ο σοφός είχε κάτι να τους πει. «Έχω ένα σχέδιο. Ένα μυστικό σχέδιο. Χρειάζονται όμως δύο παλικάρια. Ποιοι θέλουν να έρθουν?» Όπως καταλαβαίνετε βέβαια, ο Σαρδέλας και η Μιλίτσα, πρόθυμοι πάντα, φεύγουν με το σοφό. Σε λίγο εμφανίζονται κρατώντας από ένα εργαλείο. Από αυτά που ανοίγουν τις κονσέρβες. «Τι είναι αυτά?» ρωτάνε οι άλλοι. «Με αυτά τα εργαλεία που τα έχουμε όλοι δοκιμάσει, θα επιτεθούν ο Σαρδέλας και η Μιλίτσα στο Λαδένιο». «Εγώ λέω να τον τρομάξουμε μόνο και να τον διώξουμε». «Εγώ λέω να τον κάνουμε πίτα». «Όχι, να τον διώξουμε. Όχι, πίτα». «Εσείς, παιδιά, τι προτιμάτε?» «Σκεφτείτε καλά πριν απαντήσετε». Ο Σαρδέλας και η Μιλίτσα πλησιάζουν το Λαδένιο και τον ξυπνάνε. «Γιατί με ξυπνάτε? Τι θράσος είναι αυτό?» «Άκου καλά και απάντησέ μας. Φεύγεις τώρα αμέσως από την Ντανικεδούπολη». «Γιατί να φύγω? Περνάω καλά εδώ. Διατάζω, τρώω καλά. Δεν πάω πουθενά». «Τότε λοιπόν θα σε κάνουμε πίτα. Έτσι που είσαι φουσκωμένος από το πολύ φαΐ, ούτε ένα βήμα δεν θα μπορέσεις να κάνεις». Και πραγματικά σε λίγο ο Λαδένιος είναι ένας πατημένος ντενικές και τίποτα παραπάνω. Μαζεύονται τότε όλα τα ντενικεδάκια και ζητοκραυγάζουν. Σηκώνουν στους ώμους το Σαρδέλα και τη Μιλίτσα. Τους κάνουν το γύρο της πόλης. Η Ντανικεδούπολη
είναι πάλι ευτυχισμένη. Στη φωτιά!